8 το πρωί, οι μετανάστες που ζουν στο προσφυγικό κέντρο των Οινοφύτων έχουν ειδοποιηθεί να μαζέψουν τα πράγματά τους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την δομή και να τους μεταφέρει σε σπίτια στην Αθήνα και σε άλλα κέντρα. Ακόμη ζήτησε από τις ΜΚΟ να αποχωρήσουν. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας επιτρέπουν να μπούμε. Εδώ και τόσο καιρό εμείς υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς είμαστε η παρηγοριά τους. Κυριολεκτικά δεν μπορούμε να περάσουμε την πύλη. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Τον τελευταίο καιρό στο προσφυγικό κέντρο των Οινοφύτων ζούσαν περίπου 230 μετανάστες, κυρίως Αφγανοί. Αν και πολλοί χαίρονται που θα ζήσουν σε κανονικό σπίτι, η ώρα του αποχωρισμού είναι μια δύσκολη στιγμή. Είμαστε σαν μια οικογένεια πια. Έχουμε δημιουργήσει την δική μας κοινότητα. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Είναι μια νέα αρχή, όμως δεν είναι εύκολο να φύγουμε από εδώ. Η Αίμι Άντερσον, εθελόντρια από την Μεγάλη Βρετανία, διαφωνεί με την απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν καταλαβαίνω γιατί κλείνουν ένα κέντρο που μπορεί να φιλοξενήσει 500 με 600 πρόσφυγες. Υπάρχουν άνθρωποι στα νησιά που πρέπει να βρουν στέγη. Έρχεται χειμώνας. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί κλείνει ένα προσφυγικό κέντρο όταν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η κυβέρνηση απαντά πως στην ενδοχώρα μπορούν να μεταφερθούν μόνο συγκεκριμένες ομάδες, όπως ανήλικοι και ευάλωτοι πληθυσμοί. Για τους ανθρώπους αυτούς, το ταξίδι συνεχίζεται. Από τα Οινόφυτα για το EuroNews, Απόστολος Τάϊκος.